Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα της τέχνης και μάλιστα στην εξέλιξη που είχαμε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στα θεατρικά, με την νέο διορισμό. Ουσιαστικά έχει αναλάβει και τα καθήκοντά του ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου της Κοζάνης. Ο κύριος Λευτέρης Πλασκοβίτης είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής, τον οποίο ήδη καλωσορίζουμε και στην περιοχή αλλά και στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Καλησπέρα, κύριε Λασκοβίτη. Σιδεροκέφαλος και με επιτυχίες για το καλό και της τέχνης αλλά και της περιοχής, του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Να πάρω ένα πρώτο σχόλιο έτσι, για τις πρώτες σκέψεις. Βέβαια, είστε γνώστης και της περιοχής, γιατί σας έχουμε ξαναδεί εδώ. Τη γνωρίζετε την περιοχή. Θέλω τις πρώτες σκέψεις με την ανάληψη των καλλιτεχνικών καθηκόντων σας. Ναι, τη γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή, γιατί έρχομαι 30 χρόνια χειμώνα και καλοκαίρι με δικές μου παραγωγές από την Αθήνα σε περιοδίες. Πάντα λοιπόν την επισκέφτομαι την πόλη, την ξέρω πολύ καλά και έχω και πάρα πολλούς φίλους εδώ. Κοιτάξτε, το ΔΠΘ πέρασε μια κρίση, θα έλεγα, με την έλλειψη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Έκανε αρκετές δράσεις ενδιάμεσα. Αλλά το στοίχημα το οποίο εγώ έχω βάλει είναι πραγματικά το ΔΠΘ που έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία και με πολλές επιτυχίες στο παρελθόν και στην Κοζάνη αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, να αγκαλιαστεί ξανά από όλους τους Κοζανίτες κυρίως, αλλά και από όλους τους κατοίκους της Δυτικής Περιφέρειας. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε μια σειρά δράσεων και το ρεπερτόριο θα είναι τέτοιο, ούτως ώστε να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει το ένα ΔΠΘ, όπως λέω, να το φροντίζουμε ως κόρη οφθαλμού και να είναι το θέατρο που θα ανήκει σε όλους τους πολίτες. Πάμε να το δούμε λίγο αυτό, το θέατρο που θα ανήκει σε όλους τους πολίτες, και να σας ρωτήσω, όνειρο και σχέδιο είναι να κάνω μια παραγωγή με καταξιωμένους, φτασμένους ηθοποιούς, τους οποίους θα αντλήσω από τα κέντρα, προφανώς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και να κάνω μια περιοδία πετυχημένη που θα φέρει και έσοδα σε όλη τη χώρα, ή θα μπορούσε να είναι το σχέδιο και το όραμά σας να δημιουργήσω μια θεατρική υποδομή ή να αντλήσω από τις θεατρικές ομάδες, τις ερασιτεχνικές της περιοχής και να ανεβάσω ένα σχήμα. Ποιο θα μπορούσε να είναι το δικό σας όραμα? Είναι ένα πάντρεμα και των δύο. Το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Ήδη να σας πω, και το μαθαίνετε πρώτοι, ότι έχω ξεκινήσει ήδη μια συνεργασία με ομάδες που δρούν εδώ στην Κοζάνη, για να Κοζανίτες δηλαδή, για να φτιάξουμε, δεν προλαβαίνουμε τώρα τα Χριστούγεννα να κάνουμε κάτι, αλλά ετοιμάζουμε κάτι που θα είναι πάρα πολύ ωραίο για τις απόκριες. Ήδη έχω αναθέσει σε έναν φίλο, Κοζανίτη πάλι, να γράψει ένα παιδικό έργο που αναφέρεται σε ένα μύθο εδώ τοπικό της Κοζάνης, που θα είναι η επόμενη παιδική μας παράσταση του χρόνου το χειμώνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο ερήμη της πόλης. Πρέπει όλες οι δημιουργικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στην πόλη και μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ένα έργο που αφορά το ΔΠΘ, θα τους αγκαλιάσουμε, θα ζητήσουμε τη συνεργασία τους. Το έχω ξεκινήσει, όπως σας είπα, ήδη. Ταυτόχρονα όμως, επειδή το ΔΠΘ δεν μπορεί να είναι μόνο στα όρια του Δήμου Κοζάνης ή της Δυτικής Μακεδονίας, πρέπει να συμβάλλει στο πολιτιστικό γίγνεσθε σε όλη τη χώρα, θα γίνουν και συνεργασίες με καταξιωμένους ηθοποιούς, καταξιωμένους καλλιτέχνες, δημιουργούς, συγγραφείς, σκηνογράφους, σκηνοθέτες, και από αυτούς που αναγκαστικά, επαγγελματικά είναι είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη. Και για να κάνουμε και μεγάλες περιοδίες και εκτός Δυτικής Μακεδονίας. Θα επιδιώξουμε να μπούμε και στην Επίδαυρο για να κάνουμε παραστάσεις και στην Επίδαυρο μέσα. Το σχέδιο δηλαδή δεν αποκλεί τίποτα. Θα προσπαθήσω να παντρέψω και το τοπικό καλλιτεχνικό προσωπικό που δραστηριοποιείται στην Κοζάνη, αλλά ταυτόχρονα, επειδή είναι το ΔΠΘ ένα επαγγελματικό θέατρο, θα κάνουμε και άλλες παραγωγές. Ναι, και νομίζω ότι θέλω να σας πω, φαντάζομαι το γνωρίζετε, ότι έχουμε σημαντικές θεατρικές ομάδες και στο επίπεδο της μονάδας και των συγγραφέων και των σκηνοθετών αλλά και των ερασιτεχνών ηθοποιών, βραβευμένες σε διάφορους
έτσι, θεσμούς πανελλαδικούς της Ορεστιάδας ή και αλλού. Νομίζω ότι είναι αξιόλογοι και μπορούν και να αναδειχθούν περαιτέρω, αλλά μη τι άλλο να δημιουργηθούν και επιπλέον άνθρωποι του θεάτρου. Να σας πω κάτι, εγώ λέω ότι υπάρχει σε μερικούς καλλιτέχνες μία απαξίωση για τον ερασιτεχνισμό. Ο ερασιτεχνισμός είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχει σε μία πόλη. Είναι δηλαδή, θέλω να πω, ένας δικηγόρος, ένας γιατρός, ένας οποιοδήποτε επάγγελμα, εν πάση περιπτώσει, ένας καθηγητής, αντί να κάθεται στο σπίτι και να βλέπει αυτά που μας σερβίρουν τα τοπικά κεντρικά κανάλια των Αθηνών, ειδικά πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα και να μην πω τίποτα περαιτέρω, ή να είναι ώρες στο καφενείο ή έτσι, είναι πάρα πολύ καλό να ασχολείται έστω και ερασιτεχνικά με το θέατρο. Το θέατρο είναι η αντίσταση σήμερα σε όλη αυτή την υποκουλτούρα που μας έρχεται από παντού. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να απαξιώνουμε τους ερασιτέχνες. Είναι βέβαια άλλη αποστολή του ερασιτέχνη, άλλη αποστολή ενός επαγγελματικού θεάτρου. Όμως πιστεύω ότι ένα δίπεθε πρέπει να αγκαλιάζει αυτούς τους ανθρώπους, διότι είναι εν δυνάμει δημιουργοί και θεατές σε πολλά εισαγωγικά πελάτες για ένα επαγγελματικό θέατρο. Είτε λέγεται δίπεθε, είτε λέγεται ένα θέατρο που θα έρθει από την Θεσσαλονίκη είτε από την Αθήνα. Πάντα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Γι' αυτό μιλάω για ένα θέατρο που θα ανήκει σε όλους τους πολίτες. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Με τη συνεργασία μπορούν να γίνουν πολύ πιο ωραία πράγματα από ότι μπορεί να κάνει κάποια μονάδα ξεχωριστά. Και ναι, ξέρω και τους, είναι 4-5 θεατρικές ομάδες στην πόλη της Κοζάνης, αλλά και περιφερειακά υπάρχουν και στα Σέρβια, από ό,τι ξέρω, και στο Βελβενδό και αλλού υπάρχουν θεατρικές ομάδες, όπου θα επιδιώξω να έχω μια πολύ καλή συνεργασία μαζί τους. Και αν μη τι άλλο, οι πολλές θεατρικές ομάδες και η μεγάλη ενασχόληση με το θέατρο δημιουργεί και θεατρόφιλους και καλό κοινό και μια κουλτούρα και ένα επίπεδο θεατρικό. Ακριβώς, αυτό είπα προηγουμένως, ναι. Το είπατε με δύο λόγια εσείς. Ναι, και ξαναλέω ότι το θέατρο είναι από τις λίγες πηγές αντίστασης σήμερα σε όλη αυτή την υποκουλτούρα που μας βομβαρδίζουν καθημερινά από διάφορες πηγές. Τώρα, το διπεθέ της Κοζάνης το αναλαμβάνεται λιγάκι λαβωμένο, το προσπαθώ να το περιγράψω, γιατί υπήρξε μια δυσαρέσκεια, υπήρξαν και ανακοινώσεις από ενώσεις καλλιτεχνικές σε ό,τι αφορά την αστοχία του καλλιτεχνικού διευθυντή. Λέω τη λέξη αστοχία, τη βάζω σε εισαγωγικά, πείτε εσείς ό,τι θέλετε. Θέλω ένα σχόλιο για τα όσα συνέβησαν. Κοιτάξτε, θα σας πω. Καλό θα είναι, επειδή τα γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά τα τεκτενόμενα που συνέβησαν, να τα αφήσουμε στο παρελθόν και να κοιτάξουμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Γι' αυτό και την Τετάρτη, όχι αύριο, την επόμενη Τετάρτη, θα βγει και σχετικό δελτίο τύπου. Καλό όλους τους Κοζανίτες, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι δημιουργοί, είτε είναι απλοί πολίτες, όσοι ενδιαφέρονται για το καλό του ΔΠΘ, το καλό του ΔΠΘ, όχι του Πλασκοβίτη, όχι ο Πλασκοβίτης, τα διοικητικά συμβούλια έρχονται και παρέχονται. Ο θεσμός που λέγεται ΔΠΘ είναι διαχρονικός και θα πρέπει να μείνει ως κόρη οφθαλμού να την προσέχουμε. Γι' αυτό λοιπόν καλό την επόμενη Τετάρτη στο θέατρο όλους όσους, όλες και όλους που αγαπούν το ΔΠΘ να έρθουν να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, ελεύθερη συζήτηση για το πώς βλέπουν και οι πολίτες, όχι μόνο ο καλλιτεχνικός διευθυντής ή το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο, πώς βλέπουν την πορεία του ΔΠΘ σήμερα και αύριο. Και κυρίως μας ενδιαφέρει το αύριο. Το να ανακυκλώσουμε πάλι με αφορμή που ανέλαβα εγώ τώρα τα καθήκοντα, μια κουβέντα που έχει εξαντληθεί όλο το καλοκαίρι που ήμουν εδώ πέρα με το Group Therapy, άκουγα τις συζητήσεις. Έχουν δίκιο και οι μεν και οι δε σε άλλα πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αυτή η σελίδα πρέπει να κλείσει και να δούμε πραγματικά το παρόν και το μέλλον του ΔΠΘ. Ναι, έχετε δίκιο. Ως προς την κατάληξη έχετε δίκιο. Θέλω να σας ευχηθώ από καρδιάς την επιτυχία αυτή που ονειρεύεστε να την πραγματοποιήσετε για το καλό και του ΔΠΘ και του τόπου και βεβαίως και το δικό σας που αναλαμβάνετε αυτό το βάρος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κάθε επιτυχία. Θα παρακολουθούμε τα βήματα. Η επιτυχία δεν θα είναι δικιά μου, θα είναι όλης της πόλης, θα το καταφέρουμε. Γι' αυτό ξαναζητάω τη συνεργασία όλων για να γίνει το ΔΥΠΕΘΕ πραγματικά αυτό που πρέπει να είναι ένα ΔΥΠΕΘΕ. Και εγώ, αμέτρητα να είναι τα χειροκροτήματα. Καλή συνέχεια να έχετε. Είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.